Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Χριστός ετέχθη. Χρόνια πολλά. Όλα γύρω μας στολισμένα, όλα γύρω μας χαρούμενα. Είμαστε πια στην χαρούμενη γιορτή των Χριστουγέννων. Όλοι χαιρόμαστε, τα πάντα γύρω μας χαμογελούν και μαζί με όλα αυτά και εμείς χαιρόμαστε αυτή τη μεγάλη εορτή της πίστεώς μας, τη γέννηση του Κυρίου μας. Μία γιορτή η οποία είναι γιορτή χαράς, μία γιορτή η οποία φέρνει σε όλους μας μηνύματα αισιοδοξίας, ελπίδος, αγάπης, ειρήνης, αδελφοσύνης, μία γιορτή την οποία τη γιορτάζει όλος ο κόσμος. Μία γιορτή την οποία, κατά παράξενο τρόπο, την εορτάζουν και λαοί οι οποίοι δεν πιστεύουν στον Χριστό, δεν πιστεύουν στη γέννηση του Χριστού, στον ερχομό του Λυτρωτή. Όμως βλέπουμε ότι και σε αυτούς τους λαούς υπάρχει μία διαφορετική νότα και εκεί στολίζουν και εκεί γιορτάζουν, μην ξέροντας όμως το λόγο που εορτάζουν. Εδώ στο νεανικό μας αρχονταρίκι έχουμε σήμερα την χαρά να είναι κοντά μας 5 εκλεκτά παιδιά με τα οποία θα συζητήσουμε αυτό το νόημα της εορτής των Χριστουγέννων, επειδή οι εμπολείς είναι παρεξηγημένο, επειδή εν πολλοίς οι άνθρωποι εορτάζουν χωρίς να ξέρουν, όπως προείπαμε, τι εορτάζουν. Να δούμε όμως τι πρέπει να εορτάζουμε, τι είναι αυτό το οποίο μας δίνει τελικά τη χαρά, τι είναι αυτό το οποίο περιμένουμε από αυτήν την εορτή. Έχουμε λοιπόν εδώ στο νεανικό μας αρχονταρίκι τον Νικόλαο. Χαίρετε, χρόνια πολλά. Καλώς ήρθες, χρόνια πολλά Νικόλαε. Έχουμε τον Αντώνη. Χρόνια πολλά. Χαίρετε Αντώνη, χρόνια πολλά. Το Δημήτρη. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά Δημήτρη, τον Πέτρο. Χριστός ετέχθη. Αληθώς ετέχθη. Και τον Μιχάλη. Την ευχή σας, Πάτερ. Χρόνια την ευχή πολλά. Του Κυρίου, χρόνια πολλά. Καλώς ήρθατε, παιδιά, στην εορταστική μας αυτήν εκπομπή. Βρισκόμαστε μέσα στην χαρούμενη εορτή των Χριστουγέννων. Όλα γύρω μας φωτεινά, όλα γύρω μας χαρούμενα. Είπαμε όμως ότι ίσως δεν γνωρίζουμε τι εορτάζουμε. Ίσως αυτά όλα τα λαμπιόνια, οι εκδηλώσεις, οι επισκέψεις, τα τραπέζια, ίσως μας αποπροσανατολίζουν από το αληθινό νόημα της εορτής. Για να δούμε σήμερα, όταν ακούει ένας άνθρωπος Χριστούγεννα, όταν έρχεται αυτή η ημέρα των Χριστουγέννων, σήμερα ο κόσμος τι περιμένει? Για τους περισσότερους ανθρώπους, Πάτερ, νομίζω ότι είναι τα φωτάκια, τα δέντρα, γενικά τα παγκοσμιοποιημένα Χριστούγεννα, τα τραπέζια, οι επισκέψεις όπως είπατε κι εσείς. Το ατέλειο το φαγητό. Ναι, δηλαδή με όλα αυτά οι άνθρωποι νομίζουν ότι στολίζοντας το δέντρο, ανάβοντας τα λαμπάκια, ότι αυτό τελικά είναι Χριστούγεννα. Και μάλιστα. Για πολλούς ανθρώπους επιπλέον τα Χριστούγεννα είναι μια ευκαιρία, μια ανάπαυλα να ξεκουραστούν και για τους εργαζομένους, τους γονείς. Για τα παιδιά, όλοι ξέρουμε, κλείνουν τα σχολεία και. Εσείς οι φοιτητές τώρα έχουν κλείσει τα πανεπιστήμια, ναι, έτσι, ναι, δεν είναι? Και εμείς έχουμε τώρα τις διακοπές των Χριστουγέννων. Και είναι μια ευκαιρία για όλους τους ανθρώπους να ξεκουραστούν λίγο από την δύσκολη καθημερινότητα. Μάλιστα. Εσύ τι λες, Αντώνη, τι είναι Χριστούγεννα για τον κόσμο σήμερα? Πέρα από όλα όσα είπαν τα παιδιά, ο κόσμος έχει βέβαια και την καλή συνήθεια να πηγαίνει στην εκκλησία τα Χριστούγεννα, αλλά δυστυχώς το κάνει για το καλό. Είναι Χριστούγεννα, να πάμε στην εκκλησία, να κοινωνήσουμε και δυστυχώς το κάνουν με λάθος τρόπο. Και η εκκλησία μας προσφέρει κάτι πολύ ανώτερο από αυτό που νομίζει ο κόσμος μέσα στην χριστουγεννιάτικη θεία λειτουργία. Αλλά δυστυχώς δεν το βιώνουμε όπως πρέπει. Δεν γνωρίζουμε τι γίνεται και χάνουμε το μαργαρίτι το σπουδαίο στο τέλος. Και επίσης στο σπίτι, όταν γιορτάζουμε και βρισκόμαστε όλοι μαζί στο τραπέζι, έχουμε τα δώρα που υπάρχουν κάποιες παραδόσεις από το εξωτερικό, οι οποίες έχουν να κάνουν με κάλτσες, οι οποίες φοράμε στο τσάκι, κατά παράδοση από το εξωτερικό, που βάζουμε τα δώρα για κάθε άτομο της οικογένειας. Δηλαδή, κάθε άτομο της οικογένειας θα πάρει δώρα για όλα τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Και έτσι όλοι ανταλλάσσουν δώρα με όλους. Είναι κάποιες παραδόσεις ξενόφερτες και έχουν να κάνουν με την εορτή των Χριστουγέννων εντός της οικογένειας, εντός της οικίας τους. Κάτι το οποίο, ας πούμε, δεν είναι χριστιανικό, δεν είναι μια παράδοση δικιά μας, είναι ξενόφερτη, όπως είπα και πιο πριν. Επίσης, είναι και μια ευκαιρία να μαζευτεί όλη η οικογένεια,
Αυτό είναι θεμητό, γιατί στις μέρες μας δυστυχώς και με στη ρουτίνα την καθημερινή που βιώνει ο καθένας ξεχωριστά και ξέρει τις δυσκολίες και το λίγο χρόνο που έχει να αφιερώσει στην οικογένειά του, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Και αλήθεια είναι ότι το παραλείπουμε όχι μόνο στην καθημερινότητά μας, αλλά και γενικότερα. Και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να βρεθεί η οικογένεια. Είναι κάτι θετικό. Αλλά το πάμε στο άλλο άκρο και το κάνουμε υπερβολικά, θα έλεγα. Είτε λέγεται αυτό δώρα, είτε λέγεται αυτό σωλισμός, είτε λέγεται το οτιδήποτε. Έτσι είναι, Δημήτρη. Δηλαδή, και όλοι εσείς που είπατε, παιδιά, έτσι βλέπουν σήμερα οι άνθρωποι τα Χριστούγεννα. Βέβαια, πολλά από αυτά τα οποία κάνουν, εάν θέλει ο άνθρωπος, μπορούν να τον βοηθήσουν να κατανοήσει το αληθινό νόημα των Χριστουγέννων, αλλά μπορεί και να τον προσανατολίσουν και να νομίσουν οι άνθρωποι ότι μόνο αυτά είναι Χριστούγεννα. Εμείς σαν χριστιανοί, σαν άνθρωποι που θέλουμε να βιώσουμε αυτό το μυστήριο, αυτή τη συγκατάβαση του Θεού να γίνει άνθρωπος, για μας τι πρέπει να είναι Χριστούγεννα? Τι νομίζετε, παιδιά? Πάτερ, προσωπικά πιστεύω ότι αυτό που νιώθω Χριστούγεννα για μένα είναι η αγάπη του Θεού. Ότι ο Θεός μας αγαπάει, ασχολήθηκε μαζί μας και θέλησε ο ίδιος να γεννηθεί, να φορέσει την ανθρώπινη σάρκα για να μας σώσει. Και ουσιαστικά με τα Χριστούγεννα τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Για μας πρέπει να είναι τα Χριστούγεννα ένα ελπιδοφόρο μήνυμα, το ότι ο Χριστός μας κοίταξε εδώ πέρα κάτω στη γη, κατέβηκε για να μας βοηθήσει και ότι έχουμε την ελπίδα έτσι ότι κάποιος μας έχει στο νου του και νοιάζεται για μας και ότι θα μας βοηθήσει σε ό,τι και αν κάνουμε στη ζωή μας. Και είναι και πολύ συγκινητικός ο τρόπος με τον οποίο επέλεξε ο Κύριος να έρθει στη γη και να μας βοηθήσει. Γεννήθηκε μέσα σε έναν στάβλο, στο βρωμερότερο σημείο του πλανήτη και αυτό δείχνει την άκρα ταπείνωση του Κυρίου, ο οποίος τι έκανε ουσιαστικά, ήρθε, πήρε την φύση μας, ταπεινώθηκε. Είναι το μεγαλύτερο δείγμα ταπείνωσης αυτό του Κυρίου, ο οποίος τόσο πολύ μας αγάπησε, ώστε έγινε άνθρωπος και ταπεινώθηκε όσο κανείς άλλος, προκειμένου να σωθούμε όλοι εμείς οι άνθρωποι. Δεν θα μπορούσε κάπου εδώ να γεννηθεί Πέτρο? Για ποιο λόγο επέλεξε αυτή τη φάτνη και για ποιο λόγο επέλεξε να ταπεινωθεί? Μπορούσε να πει ότι εγώ είμαι ο βασιλιάς του κόσμου, να πάω να γεννηθώ σε ένα παλάτι. Ουσιαστικά έδειξε το δρόμο για τη σωτηρία μας, ο οποίος είναι η ταπείνωση. Δείχνει δηλαδή ο Κύριος ότι προκειμένου να μπούμε στη βασιλεία του, θα πρέπει να ταπεινωθούμε όλοι μας ως ο ίδιος, να ακολουθήσουμε το παράδειγμά του. Και μάλιστα εκούσια ταπείνωση, δεν τον ταπείνωσε κανένας, ο ίδιος θέλησε έτσι εκεί να γεννηθεί για να μας δείξει αυτό το δρόμο, να μας δείξει ότι αυτό το οποίο πρέπει να αγαπήσουμε στη ζωή μας είναι όχι η υπερηφάνεια, όχι να δείξουμε ότι κάτι είμαστε. Ο Θεός ήταν όντως κάτι, είναι τα πάντα ο Θεός μας, ο Χριστός μας, και όμως ο ίδιος επέλεξε να γεννηθεί στον πιο ακάθαρτο τόπο που υπήρχε. Γι' αυτό λοιπόν και μας έδειξε το παράδειγμα. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Έτσι είναι, Πάτερ. Και είναι μια καλή ευκαιρία να αντιληφθούμε έναν τρόπο ζωής διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Γιατί μας μπερδεύουν τα Χριστούγεννα στο να δείχνουμε, στο να εντυπωσιάζουμε, στο να παίρνουμε φανταχτερά δώρα, στο να στολιζόμαστε και χάνουμε την ουσία που είναι ότι ο Χριστός έκανε αυτή την ευγενή πράξη να γεννηθεί σε μια φάτνη, όπου μέσα σε μια φάτνη τι έχει? Έχει ζώα, έχει καθαρσίες, έχει μυρωδιές. Είναι μια κατάσταση αφιλόξενη για έναν άνθρωπο και όμως εκεί πέρα αποφάσισε και επέλεξε να γεννηθεί και είναι ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις, σε περισυλλογή, να αντιληφθούμε ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα φανταζόμαστε, να ζούμε μια φανταχτερή ζωή, αλλά να το γυρίσουμε και να πάμε προς την ταπείνωση, προς μια ζωή η οποία έχει να κάνει με τη βελτίωση του εαυτού μας και όχι τόσο το να βελτιώνουμε την εικόνα μας, το είναι μας κτλ. Συμπληρώνοντας το Δημήτρη, ουσιαστικά για αυτό που λέει, τον τρόπο με τον οποίο γιορτάζουν οι άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία τα Χριστούγεννα, εμένα μου κάνει εντύπωση, Πάτερ, το γεγονός ότι οι άνθρωποι
εθελοτυφλούνε. Δηλαδή λένε ότι γιορτάζουν τα Χριστούγεννα. Όμως η ίδια η ετυμολογία της λέξεως είναι η γέννηση του Χριστού. Και ο τρόπος με τον οποίο τα γιορτάζουν είναι εντελώς ασύμβατος με την ουσία της λέξεως και της γιορτής. Και επιπλέον αυτή η αντίθεση γίνεται ακόμα μεγαλύτερη αν αναλογιστούμε το τι έφεραν τα Χριστούγεννα στον κόσμο. Ο Χριστός με τη γέννησή του χώρισε την ιστορία στα δύο, σε προ-Χριστού και μετά Χριστόν εποχή. Όλα αυτά οι άνθρωποι δείχνουν σαν να μην θέλουν να τα δούνε και θέλουν να γιορτάζουν με το δικό τους τρόπο, αποφεύγοντας συστηματικά να δούνε μπροστά τους την αλήθεια. Μάλιστα. Για σας λοιπόν, τι είναι Χριστούγεννα, όταν ερχόταν οι μέρες να εορτάσετε τη γιορτή αυτήν? Τι περιμένατε από αυτή τη γιορτή, πώς σκεφτόσασταν ότι θα την εορτάσετε και όταν ήρθε αυτή η γιορτή, ήρθαν τα Χριστούγεννα, εσείς τι κάνατε, ποιος ήταν ο τρόπος που γιορτάσατε τη γιορτή αυτήν? Καταρχήν, από προσωπική εμπειρία, τα Χριστούγεννα τα γιορτάζουμε ξεκινώντας από την νηστεία 40 μέρες πριν, με τον πνευματικό αγώνα, πιο συχνή εξομολόγηση. Η Εκκλησία μας δίνει περισσότερες ευκαιρίες μέσα στην νηστεία. Σε τι μας βοηθάει η νηστεία? Όταν μπορούμε και βάζουμε χαλινάρια στον εαυτό μας για αυτά τα μικρά, τα γήινα, τις τροφές, θα μπορέσουμε να βάλουμε έτσι και στα πάθη μας, που από τον σκοπό η νηστεία αυτή είναι. Δεν είναι μόνο νηστεία από τις τροφές να μην τρώμε γαλακτοκομικά και κρέας, αλλά περισσότερο νηστεία από τα πάθη μας. Και αυτό σε τι συμβάλλει στο να εορτάσουμε τα Χριστούγεννα? Φτάνοντας στα Χριστούγεννα μετά από μια πνευματικό αγώνα, τα ζεις πιο έντονα. Νιώθεις ότι πας κοινωνάς την ημέρα των Χριστουγέννων και νιώθεις μέσα σου ότι γεννήθηκε όντως ο Χριστός και αυτή τη χρονιά και έκανες φάτνη την καρδιά σου, ώστε να έρθει να γεννηθεί μέσα ο Χριστός. Ουσιαστικά όλο αυτό, οι 40 μέρες της νηστείας, οι ακολουθίες που βάζει η Εκκλησία μας σε αυτές τις 40 μέρες, είναι η περίοδος της προετοιμασίας, που νόημα έχει αυτό που είπε ο Νίκος, να γιορτάσουμε πραγματικά τα Χριστούγεννα μέσα στην καρδιά μας. Μήπως είναι πολλές οι 40 ημέρες, δηλαδή κάποιος που θα το ακούσει, γιατί τόσο πολύ να προετοιμαστεί ο άνθρωπος 40 ημέρες, νηστεία 40 ημέρες, μήπως είναι λίγο βαρύ, μήπως η Εκκλησία μας είναι αυστηρή? Εγώ θα έλεγα ότι είναι ευκαιρία και η Εκκλησία μας δίνει ένα τέτοιο μεγάλο περιθώριο, έτσι ώστε θα έλεγε κανείς και κάποιος να μην ξεκινήσει από την αρχή, έχει περιθώριο μέχρι τα Χριστούγεννα να προετοιμαστεί. Είναι περίοδος προετοιμασίας, είναι η νηστεία που ανάλογα με τον πνευματικό, ο οποίος γνωρίζει τις αντοχές του κάθε ανθρώπου, γι' αυτό που λέτε Πάτερ, αν είναι βαρύ για κάποιους ανθρώπους, είναι στην ευχέρεια του πνευματικού να σου πει τι νηστεία θα κάνεις, η οποία κυρίως θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν έγκυται τόσο στην αποχή από τα φαγητά, αλλά στην αποχή από τα πάθη μας. Δηλαδή, ο στόχος της νηστείας είναι να μπορέσουμε να αγωνιστούμε στον πνευματικό αγώνα. Και επίσης, πάντα είναι μια καλή ευκαιρία να εμπιστευτούμε την Εκκλησία. Γιατί για να υπάρχει η νηστεία την περίοδο αυτή είναι για κάποιο λόγο, όπως και όλα όσα έχουμε στην Εκκλησία μας. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να κάνουμε και εμείς την νηστεία, να προετοιμαστούμε και να ωφεληθούμε από αυτή, όπως είπαν και τα παιδιά. Ένα νέο παιδί όμως, εσείς έχετε φίλους σας που μπορεί ίσως να μην είναι τόσο κοντά στην Εκκλησία. Αν τους πείτε ότι εγώ νηστεύω, νήστεψε και εσύ 40 ημέρες, προετοιμάσου έτσι για να γιορτάσεις τα Χριστούγεννα, το παιδί θα πει τι θα με ωφελήσει εμένα αυτό, για ποιο λόγο να νηστέψω και τι θα αποκομίσω από αυτό όλο. Εμείς υπάρχει τρόπος να πείσουμε τον νέο άνθρωπο ότι όντως θα ωφεληθεί? Με το παράδειγμά μας, Πάτερ, αν τυχόν δεν δοκιμάσει, δεν θα μπορέσει να νιώσει αυτό που νιώθουμε κι εμείς όταν προετοιμαζόμαστε και όταν κοινωνάμε την ημέρα των Χριστουγέννων ή και κάθε άλλη Κυριακή. Δεν γνωρίζει, σίγουρα θα φέρει κάποιες αντιρρήσεις, μπορεί να του φανεί υπερβολικό,
Όμως, όπως είπε και ο Φίλιππος, ο Ναθαναήλ έρχουν και είδε. Ουσιαστικά αυτό που πρέπει να καταλάβουν οι άνθρωποι, και όλοι μας δηλαδή, είναι η νηστεία δεν είναι ένα βάρος, ένας κανόνας που βάζει η Εκκλησία για να μας δυσκολέψει, αλλά ουσιαστικά είναι ένα μέσο προετοιμασίας που αποβλέπει στην αποχή από τα πάθη. Θα πρέπει να καταλάβει λοιπόν ο κάθε άνθρωπος ότι η νηστεία, η αποχή από τα φαγητά, είναι κάτι το δεύτερο. Πρώτο έρχεται η νηστεία από τα πάθη μας. Αν αγωνιστούμε στον τομέα των παθών, μετά έρχεται και η νηστεία από τα φαγητά, η οποία αυτό έχει ως στόχο, να μας βοηθήσει. Ωραία. Συνεπώς, από αυτά που λέτε, αυτό που γίνεται αντιληπτό είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει να προετοιμαστεί για αυτή τη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων. Σήμερα όμως είμαστε στα Χριστούγεννα. Σήμερα γιορτάζουμε αυτή τη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων. Είχαμε τη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε την ημέρα των Χριστουγέννων και σήμερα βέβαια όλες αυτές οι ημέρες, όλο το 12ήμερο είναι περίοδος εορταστική. Αυτές τις ημέρες, είτε ανήμερα Χριστουγέννων, είτε όλο αυτό το 12ήμερο, τι καλείται να κάνει ο πιστός? Είπαμε τις προηγούμενες μέρες προετοιμάζεται. Τώρα, ποια είναι η χαρά του, ποια είναι η γιορτή του, τι πρέπει να κάνει? Τώρα, Πατέρα, ήρθε η ώρα ο πιστός να ζήσει αυτά τα γεγονότα. Μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχει χρόνος, οπότε τη μέρα των Χριστουγέννων ο Χριστός όντως γεννιέται και πάλι εδώ στη γη. Γι' αυτό και τα τροπάρια λένε Χριστός γεννάται. Δεν λένε Χριστός γεννήθηκε. Και αυτό είναι μεγάλο λάθος που κάνουμε εμείς που δεν πηγαίνουμε από την αρχή να πηγαίνουμε από τον όρθρο στη Θεία Λειτουργία, όχι μόνο στη Θεία Λειτουργία, από πριν να ακούμε τους κανόνες χριστουγεννιάτικους, να ακούμε τα τροπάρια που σε βάζουν μέσα στο κλίμα και έτσι όταν θα έρθει η ώρα να κοινωνήσεις τον ίδιο το Θεό που γεννιέται εδώ στη γη, μέσα στη Θεία Λειτουργία, είσαι μέσα στο κλίμα των ημερών και όντως νιώθεις τον Χριστό να γεννιέται μέσα σου, όπως έγινε τότε στη Φάτνη. Και να ζήσουμε όλο το 12ήμερο. Η Εκκλησία μας έχει το 12ήμερο και ζει, συνεχίζει, ας πούμε, τα γεγονότα μετά την γέννηση του Χριστού. Μέσα στο 12ήμερο γιορτάζουμε τον Χριστό που πήγε 12ετής στο ναό. Έχουμε μεγάλες γιορτές όπως το Αγίου Βασιλείου. Τα Θεοφάνεια. Είναι ουσιαστικά ευκαιρίες που δίνει η Εκκλησία μας. Ακολουθίες που μας βοηθούν να γιορτάσουμε πραγματικά τα Χριστούγεννα. Και πολλές φορές είναι και ένα λάθος που κάνουμε, να αξιοποιούμε λάθος το 12ήμερο. Να, ας πούμε, εμείς οι φοιτητές εδώ πέρα και τα παιδιά που πηγαίνουν ακόμα στο σχολείο, το βρίσκουν ως ευκαιρία για διάβασμα, ευκαιρία για να καλύψουν τα κενά τους. Αποτέλεσμα, να χάνουν τα γεγονότα που αναφέραμε. Μα η Εκκλησία μας όταν ορίζει αργίες, δεν ορίζει αργίες για να βάζουμε επιπλέον βάρη και να ασχολούμαστε πιο πολύ με την εργασία μας, με την καθημερινότητά μας. Οι αργίες της Εκκλησίας μας είναι για να ξεκουραστεί λίγο το πνεύμα μας, το σώμα μας, από την καθημερινότητα, από τις εργασίες, από το οτιδήποτε κάνει ο καθένας και να κοιτάξουμε λίγο τα πνευματικά. Συνεπώς αυτές οι ημέρες του 12ημέρου, ναι μεν, δεν θα τα αφήσουμε τα πάντα, δεν θα καθίσουμε στον καναπέ, θα είμαστε όλη μέρα ξαπλωμένοι και θα πούμε τώρα ξεκουραζόμαστε, αλλά τι θα κάνουμε, ποια θα είναι αυτή η απασχόλησή μας αυτές τις ημέρες? Το να διαδώσουμε το μήνυμα των Χριστουγέννων. Μπορούμε να πηγαίνουμε σε συγγενείς οι οποίοι δεν έχουν τόση επαφή με την Εκκλησία και με διάφορα τραγούδια. Υπάρχουν χριστουγεννιάτικοι και με τους ύμνους που είπε και ο Αντώνης με τον κανόνα των Χριστουγέννων. Μπορούμε να κάνουμε τέτοιες ενέργειες ώστε να φέρουμε και να κάνουμε τον κόσμο να ζήσει και αυτός αυτό που ζούμε μέσα μας. Τα κάλαντα. Πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν και λένε στα νοσοκομεία που τέτοιες μέρες Άγιες και μεγάλες γιορτές, υπάρχουν άνθρωποι στα νοσοκομεία μέσα. Μπορούμε να πηγαίνουμε με τους φίλους μας, με την παρέα μας, να λέμε τα κάλαντα σε αυτούς τους ανθρώπους για να τους δώσουμε και αυτούς χαρά. Ουσιαστικά, ο ρόλος μας την περίοδο την Χριστουγεννιάτικη είναι να συμμετέχουμε στις ακολουθίες με όλο μας το είναι και να επιδοθούμε, όπως είπαν τα παιδιά, σε πράξεις αγάπης, γιατί η αγάπη γεννήθηκε στον κόσμο, ο Χριστός. Άρα και εμείς τι πρέπει να κάνουμε, να σκορπίσουμε όσο περισσότερη αγάπη μπορούμε στους γύρω μας.
Αυτό όμως δεν μπορούμε να το κάνουμε όλο το χρόνο, Πέτρο. Δηλαδή, πάντοτε δεν πρέπει να σκορπούμε αγάπη, πάντοτε δεν πρέπει να, είπε ο Νίκος, να πάμε στα νοσοκομεία, πάντοτε δεν πρέπει να σκεφτόμαστε τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι με τον πόνο τους δοκιμάζονται. Για ποιο λόγο μόνο αυτές τις ημέρες? Πάντοτε το μπορούμε να τα κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε αυτές τις πράξεις αγάπης, αλλά αυτή την περίοδο βλέπουμε ότι και οι άνθρωποι που ζουν αυτές τις δυσκολίες μέσα στα νοσοκομεία ή άλλες δυσκολίες είναι πιο καλοπροαίρετοι ώστε να ακούσουν και να καταλάβουν το μήνυμα των Χριστουγέννων. Είναι μια ευκαιρία το χαρμόσυμο μήνυμα των Χριστουγέννων να έρθουμε πιο κοντά με αυτούς τους ανθρώπους, ειδικά τώρα που αναφερθήκαμε στα νοσοκομεία. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι είναι πονεμένοι και τις μέρες αυτές βρίσκονται μέσα σε ένα νοσοκομείο, σε έναν θάλαμο, μακριά από τους συγγενείς τους. Είναι ευκαιρία να δώσουμε όσο περισσότερη χαρά μπορούμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ θα έλεγα, Πάτερ, ότι είναι μια καλή ευκαιρία να δώσουμε συνάμα με το μήνυμα των Χριστουγέννων, ένα μήνυμα ελπίδας, που τα κάλαντα και φέρνουν το μήνυμα ελπίδας και στα νοσοκομεία και στο κρεβάτι του πόνου του καθενός. Αλλά κάτι, Πάτερ, το οποίο έχω παρατηρήσει είναι ότι στα κάλαντα πολλές φορές βλέπουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι να συγκλονίζονται από τα κάλαντα, οι οποίοι να μην έχουν πολύ σχέση στην Εκκλησία, μπορεί να έχουν μια μικρή φλογίτσα μέσα η οποία είναι ακαλλιέργητη, η οποία δεν έχει, δεν έχει δοθεί στην Εκκλησία, δεν ζει την Εκκλησία, και να βλέπεις από τα κάλαντα κάτι το τρομερό. Και κάτι είναι κάτι το οποίο μου έχει μείνει χαραγμένο. Αξίζει όλοι να συμμετέχουμε και να το ζούμε αυτό, γιατί είναι πολύ θετικό το να προσφέρεις τόσο απλόχερα με ένα μήνυμα που είναι τα Χριστούγεννα στον συνάνθρωπό σου μια τέτοια μεγάλη ελπίδα και ένα τέτοιο συγκλονισμό, που είναι κάτι πολύ δύσκολο στις μέρες μας να το καταφέρουμε. Έτσι είναι, οι άνθρωποι χαίρονται πάρα πολύ, ιδίως οι πονεμένοι οι άνθρωποι, όταν θα δουν τον συνάνθρωπό τους να έρθει να τον θυμηθεί εκείνη την ημέρα της γιορτής των Χριστουγέννων, να του πει κάποιες ευχές. Εδώ όμως που είμαστε, φαινόμαστε λίγοι μεν στην παρέα, αλλά έχουμε μια πολύ μεγάλη παρέα που βλέπει αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να ακούσουν και από εμάς τις ευχές μας, να τους μεταφέρουμε κι εμείς αυτή την χαρά της μεγάλης εορτής των Χριστουγέννων, όπως όταν, πολύ ωραία μας είπες, όταν λέτε τα κάλαντα μεταφέρετε αυτές τις ευχές και χαίρονται οι άνθρωποι. Σήμερα λοιπόν μας παρακολουθούν πάρα πολλοί τηλεθεατές, οι οποίοι θα ήθελαν και αυτοί να ακούσουν τις ευχές σας, ευχές από νέους ανθρώπους. Εσύ, Δημήτρη, τι θα ευχόσουν στους τηλεθεατές μας? Πέρα από πνευματική πρόοδο, που είναι ο πρωταρχικός στόχος μας σαν χριστιανοί, να βελτιωνόμαστε καθημερινά, να παλεύουμε καθημερινά με τις αμαρτίες μας, με τα πάθη μας και να συγχωνόμαστε κάθε φορά που πέφτουμε, θα προέτεινα τον κόσμο και τους νέους ειδικά, που βρίσκονται σε μια ευαίσθητη ηλικία, να βάλουν κάποιο στόχο στη ζωή τους. Είναι μια καλή ευκαιρία, διότι ξεκινάει σύντομα το νέο έτος, να αναθεωρήσουν κάποια πράγματα, να επαναπροσδιορίσουν τους στόχους τους και να επιμείνουν, να μην διστάζουν, να μην δίνουν τόσο πολύ σημασία στη δυσμενή οικονομική, κοινωνική κατάσταση που βρισκόμαστε, και να είναι αφοσιωμένοι στα θέλω τους, στους στόχους τους και πάντα δίπλα-δίπλα με τον Χριστό. Να μην το ξεχνάμε, γιατί όλοι ξέρουμε πώς είναι η ζωή με Χριστό και πώς είναι η ζωή χωρίς Χριστό. Οπότε να τα χαρούμε τα Χριστούγεννα και να πάρουμε ένα μήνυμα ελπίδας και στήριξης να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Πέτρο, εσύ, η ευχή σου? Να ζήσουμε τα Χριστούγεννα, να ζήσουμε όλες τις ακολουθίες και όλες τις γιορτές, γιατί αυτό είναι και το νόημα. Εύχομαι να γεννηθεί ο Χριστός μέσα μας και να τον έχουμε βοήθεια και στήριγμα σε ολόκληρη τη ζωή μας. Αμήν. Μιχάλη, εσύ? Πάτερ, θα ήθελα να πω τα λόγια που είχα ακούσει σε ένα κήρυγμα μια μέρα των Χριστουγέννων που έλεγε ο ιερέας, ότι Χριστούγεννα δεν είναι μόνο την ημέρα των Χριστουγέννων, είναι κάθε μέρα που επιτρέπουμε στο Θεό να γεννηθεί μέσα στην καρδιά μας και που του ανοίγουμε την πόρτα της καρδιά μας για να μπει μέσα. Αυτό. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε. Αντώνη, εσύ τι θα ευχόσουν στους αγαπητούς φίλους μας?
Το βασικό, να γεννηθεί ο Κύριος μέσα μας. Αλλά όπως λένε οι πατέρες, εμείς δεν έχουμε τώρα που γεννήθηκε ο Κύριος να του προσφέρουμε κάποιο δώρο. Λένε ότι κάποτε ένας μοναχός αναρωτιότανε, Κύριε, τι να σου προσφέρω, δεν έχω κάτι να σου προσφέρω. Και του είπε ο Κύριος να μου προσφέρει τις αμαρτίες σου. Να του προσφέρουμε τις αμαρτίες μας, να τις εξαφανίσει ο ίδιος ο Κύριος, να τις διαγράψει και εμείς να είμαστε μετά έτοιμοι να δεχτούμε τη γέννησή του να γεννηθεί και μέσα μας. Αμήν. Και εσύ, Νικόλαε. Εγώ θα πω και με μια ευχή που έλεγα από μικρός όταν πήγαινε για Κάναντα. Χρόνια πολλά, πάντα και του χρόνου. Καλή χρονία και σε όλα τα σπίτα, ίαν και ευλοία. Αυτό είναι ποντιακό. Είναι ποντιακό. Ποντιακό, πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά, και για τις όμορφες ευχές σας και για την παρουσία σας σήμερα στην εορταστική αυτή εκπομπή μας. Να ευχαριστήσω και εσάς, αγαπητοί μας φίλοι, οι οποίοι ήσασταν στη μεγάλη μας παρέα. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου, ο Θεός να ευλογεί κάθε καλό έργο σας, ο νεογέννητος Χριστός να σας δίνει τη χαρά, την ελπίδα, την ειρήνη, αυτά τα οποία θέλει να δώσει σε κάθε άνθρωπο, εμείς να είμαστε δεκτικοί αυτών των χαρισμάτων του Θεού και έτσι θα χαιρόμαστε και τη ζωή μας ολόκληρη. Να είστε καλά, χρόνια πολλά, Χριστός ετέχθη.